ότι είναι νομικός, έχει πει, είναι, ήταν, δεν έχει πλέον την άδεια, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο είχα καταλάβει παλιότερα. Δηλαδή, πραγματικά, το σκεπτικό της, απορώ πως δεν έχει καταλάβει ότι αυτοί οι άνθρωποι τα έχουν προκαλέσει όλα εδώ μέσα, αυτοί οι άνθρωποι που είναι καθημερινά στα παράθυρα και βγαίνουν μαζί για το ένα και τον άλλο λόγο, είναι αυτοί που έχουν προκαλέσει όλα τα προβλήματα εδώ μέσα. Δηλαδή, όποιον πλησιάζουν, το φορτώνουν με ψέματα, έτσι, τα οποία τα κάνουν οι ίδιοι και λέει να μου έκαναν αυτό. Ναι, έτσι έχει πει Άρη, βέβαια. Λοιπόν, κάθονται και λένε είναι κατάδια αυτή, είναι κατάδια το ένα. Τι σε νοιάζει εσένα, εσύ έχεις το παιδί σου. Γιατί δεν κοιτάς το παιδί σου. Είναι άσπα για να συνταχθείς και εσύ. Γιατί δεν βλέπεις την κατάδια αυτών που κάθεσαι και μιλάς στα παράθυρα και μιλάς για τους υπόλοιπους. Θα πάθεις ζημιά τώρα, κάτσε. Μην εκτορώνεσαι. Λοιπόν, ρε σκουπίδια του κερατά. Ως στοιχεία τώρα, το ένα είναι ότι γράφει η συγκεκριμένη που θα βρεθούμε σε λίγες μέρες ότι πληρώνεται και ότι είναι η δουλειά της αυτό το πράγμα για να μας κατηγορεί και να μας βρίζει και να κάνει όλα αυτά που κάνει. Και το δεύτερο είναι ότι όλα αυτά που είπε η Ρόε χθες, ότι την υποστηρίζει και η Αλίκη. Δύο πολύ σημαντικά πράγματα για να καταθέσω σήμερα κιόλας. Αυτό. Μάλιστα. Είπε ότι είναι 100% μαζί της σε ό,τι κάνει. Ναι. Και σε ό,τι λέει. Αυτή που ζητάει τώρα 50 λιοντάρια, προκειμένου να... Είναι ένας εκβιασμός αυτός, το έχει κοινοποιήσει το story της. Ζητάει 50 λιοντάρια προκειμένου να μην βγάλει ή να μην δώσει τα στοιχεία ενός άλλου ανθρώπου και να βγάλει το όνομα αυτού που της τάπε. Τελείως τρελαίνω αυτό. Δεν έχουμε αυτό το screenshot. Βέβαια, θες να το στείλω τώρα. Α, ναι, αγάπη μου. Τώρα, στο στέλνω, μισό λεπτό. Α, ναι. Ευχαριστώ, ναι, πάμε. Στο έστειλα. Κυριέτα, ήρθε. Ναι, κάποιος είπε ότι έχει live βάσο πριν. Ναι, έχει, αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει, γιατί πρώτον εμείς πρέπει να πολεμήσουμε με τα σοβαρά θέματα και ύστερα με τις παπαριές τις υπόλοιπες που ξεστομίζει. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Εγώ άκουσα αυτό το πράγμα εχθές. Έτσι, το πράγμα. Αυτό το πράγμα εχθές να λέει ότι η πρώην νύφη μου την πήρε τηλέφωνο και της είπε να της δώσει τα στοιχεία μου. Το λόγο δεν κατάλαβα, γιατί εγώ δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με αυτό το υποκείμενο. Κάνει ούτε εγώ, πίστεψέ με. Από πού και ως πού. Τώρα... Είναι ό,τι είναι η Βικτόρια, απλά επειδή νομίζει ότι μπορεί να πείσει με την παραπληροφόρηση και τη διθενιά. Και μην ξεχνάμε, εγώ θα κόψω το σημείο που εχθές μας είπε ότι πήγε στο αστυνομικό τμήμα. Θα καλέσω και την Ευαγγελία που την πήρε τηλέφωνο και μας είπε μόνη της η κοπέλα ότι έκανε το δικηγόρο στην Ελλάδα σε έναν άνθρωπο της νύχτας και την πίστεψε και έτσι επέστρεψε το αυτοκίνητο. Είναι απατεώνισσα και με τον ίδιο τρόπο πήγε να κάνει, να προκαλέσει φόβο και ψυχική ταραχή σε μένανε εχθές. Καταλάβαμε εδώ μέσα τι παίζει. Όσο μπορούνε κάνουνε τα πάντα να είναι αληθοφανή όλα αυτά για να λένε διάφορα, να κάνουν τα σοου, σαφώς και φυσικά. Όπως δεν... Δεν λέω ποτέ ψέματα.